διάβασα ένα ρητό πριν κάτι μέρες που έλεγε ότι. Το George Bernard, που έλεγε ότι ο λογικός άνθρωπος προσαρμόζει τον εαυτό του στον κόσμο. Και ο παράλογος άνθρωπος προσπαθεί και επιμένει να προσαρμόσει τον κόσμο στον εαυτό του. Συνεπώς, όλη η πρόοδος συμβαίνει, έρχεται από τον παράλογο άνθρωπο. Makes sense. Makes sense, right? Makes sense. Σήμερα λοιπόν είμαστε στην υπέροχη πόλη της Λισαβόνας. Δείτε. Λοιπόν, τι θέλω να σας δείξω. Τα τραμ, εντωμεταξύ με στην πόλη που κυκλοφορούν, όπως και στο Σαν Φρανσίσκο που έχει αντίστοιχα στο Πόρτο, αλλάζουν τελείως την ατμόσφαιρα της πόλης. Την κάνουν πολύ πιο ενδιαφέρουσα, πολύ πιο γραφική. Ωραία τα τραμ. Να βάλει και η Αθήνα τέτοια τραμ. Μ' αρέσουν αυτά τα τραμ. Αυτό που θέλω να σας δείξω είναι πρώτον τις λεγόμενες pasta denata, νομίζω. Έτσι τη λένε. Τέλος πάντων, αυτή την custard tart, έτσι λέγεται στα αγγλικά, η οποία έχει custard κρέμα που είναι άνθος αραβοσίτου, είναι τύπου μπουγάτσα μέσα κάπως και φύλλο γύρω γύρω αυτό το cup και είναι... λατρεύω την κρέμα αυτή. Αυτή την κρέμα τη λατρεύω. Το άλλο που θέλω να σας δείξω είναι, επειδή εδώ ήρθα και δεν πήρα άλλο τον εξοπλισμό μου. Συνήθως τελευταία γράφω με την GoPro τα πλάνα που είναι wide για μένα, για να τραβάω εμένα. Και με αυτή εδώ την κάμερα που έχω ένα φακό μακρύ για με zoom, τραβάω όλα τα υπόλοιπα. Τώρα επειδή πήρα μόνο την κάμερα και το κινητό μου, τα πλάνα που θα τραβάω εμένα θα τα κάνω με το κινητό τα περισσότερα. Οπότε, τι θέλω να σας δείξω, ένα πολύ ωραίο tip, αν έχετε και το Apple Watch ή αν έχετε κάποιο smartphone που συνδέεται και οποιοδήποτε τέλος πάντων, φαντάζομαι ότι με όλα μπορείς να το κάνεις. Τι κάνεις, παίρνεις το smartwatch. Το βάζεις πίσω από το τηλέφωνο, το δένεις, πας εδώ στην κάμερα, την ανοίγεις, ωραία, ανοίξαμε την κάμερα, άνοιξε η κάμερα, τέλεια, και βάζεις τις ρυθμίσεις, θέλεις να τραβάς, βίντεο, οτιδήποτε. Και τι συμβαίνει, τώρα εγώ δεν βλέπω τη μούρη μου και έχω συνηθίσει να τη βλέπω, ότι να έχω πορτάκι, να βλέπω εμένα το κάδρο, τι τραβάω, τι υπάρχει μέσα στο πλάνο που τραβάω, είναι σημαντικό για μένα και το έχω συνηθίσει. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, κοιτάξτε ότι βλέπετε εσάς, βλέπετε την κάμερα, βλέπετε τι τραβάτε. Πολύ καλό τύπο αυτό, να το χρησιμοποιείτε αν θέλετε να κάνετε vlogging με το κινητό σας. Για να πάμε στο κάστρο του Σεντ-Ζόρζ. Ανηφόρα, πολύ ανηφόρα. Ανεβαίνουμε ψηλά. Ψηλά ελπίζω να είναι πάρα πολύ ωραίο και να έχει ωραία θέα. Αλλά μου είπανε ότι είναι attraction που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθώ. Οπότε πηγαίνω προς τα εκεί. Αυτά τα δρομάκια προς το κάστρο είναι όλα πλακόστορτα και είναι υπέροχα. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Και τα σπιτάκια ανεβαίνουν, είναι δρομάκια περίεργα. Δεν έχει χωροταξιακά. Είναι έτσι, πως είναι στην πλάκα. Τα δρομάκια, κάπως έτσι, χάνεσαι, αλλά είναι πανέμορφα. Επίσης κάτι άλλο που έχουν πάρα πολύ στην Πορτογαλία είναι τα πλακάκια. Και στο Πόρτο θυμάμαι και εδώ τα πλακάκια παντού και σαν decoration, σε κτίρια τα χρησιμοποιούν, τα βάζουν. Είναι πολύ, πολύ παραδοσιακά εδώ στην Πορτογαλία. Και νομίζω ότι έφτασα στο κάστρο. Ναι, έφτασα στο κάστρο.
Λοιπόν, και με αυτή την υπέροχη θέα που έχω στα δεξιά μου, το νησού τύπου όπως στη Βραζιλία, στο Ρίο Τζανέιρο, βέβαια σε πιο μικρή έκδοση, και θα πάμε να το δούμε σε λίγο. Και από εδώ είναι η γέφυρα, η... πώς λένε, η 15 κάτι. Θα το ψάξω γιατί θα πάμε σε λίγο. Και πριν όμως σας δείξω το κάστρο και προχωρήσουμε στο βίντεο, θέλω να σας πω ότι αυτό το κομμάτι του βίντεο είναι sponsored από την Epidemic Sound. Η Epidemic Sound τι κάνει, δίνει μουσική για τους creators. Στα βίντεο μου, σε όλα τα βίντεο μου χρησιμοποιώ Epidemic Sound από την πρώτη μέρα, από το δεύτερο βίντεο και μετά χρησιμοποιώ Epidemic. Στο πρώτο δεν είχα Epidemic. Και σε όλα τα βίντεο δίνω το χρώμα που θέλω να δώσω, η εικόνα με τον ήχο, χρησιμοποιούμε τις δύο αισθήσεις μας για να δούμε ένα βίντεο. Νομίζω ότι ο ήχος είναι ακόμα πιο σημαντικός από την εικόνα, δημιουργεί συνέστημα, δημιουργεί ό,τι θέλεις να βγάλεις και να δώσεις και γι' αυτό αξίζει, αν είσαι creator, να χρησιμοποιείς Epidemic Sound. Η Epidemic Sound επίσης με στηρίζει τα τελευταία 2-2,5 χρόνια, κάτι που την ευχαριστώ πάρα πολύ και συνεχίζω να κάνω αυτά τα βίντεο που κάνω. Οι 500 πρώτοι συνδρομητές που πατήσουν το link στο description έχουν 30 μέρες δωρεάν μουσική και sound effects από την Epidemic Sound. Τι άλλο. Συνεχίζουμε με το κάστρο. Εδώ δεν ξέρω τι δουλειά έχει ο Βρετανικός, Λονδρέζικος τηλεφωνικός θάλαμος, αλλά πάντα υπάρχει κάπου ένας τέτοιος θάλαμος τηλεφωνικός. Okay, you can subscribe now, man. Thanks for that. You're in the vlog. Subscribe. Είναι κάστρο, είναι πραγματικό κάστρο. Αυτό είναι κάστρο. Είναι με πέτρα, όλο με πέτρα. Ένα υπέροχο παγόνι έχει κάτσει. Εκεί πάνω, δεν ξέρω πώς πήγε πάνω και έκατσε. Αλλά είναι... έχει γίνει σημείο φωτογράφησης. Όλοι που περνάνε το φωτογραφίζουν το παγόνι. Δεν πιστεύω να το κάνει το πουλί αυτό που έκανα εγώ. Αυτό είναι το παγόνι, εκεί πάνω είναι. Να το, εσύ έκανες έτσι. Τι θέα είναι αυτή η απίστευτη. Από αυτό το σημείο νομίζω ότι βλέπεις πραγματικά όλη τη Λισαβόνα. Νομίζω γι' αυτό φτιάξανε εδώ το κάστρο, γιατί βλέπεις όλη την πόλη. Σωστό γι' αυτό. Πόρτες, μ' αρέσουν οι πόρτες στα κάστρα. Τρελαίνομαι για τις πόρτες. Είναι κάτι, νομίζω ότι παίζεις θυμάστε την Πολιορκία, ένα παιχνίδι επί τραπέζιο πολύ παλιό. Έτσι ήταν η Πολιορκία. Έφτιαξε ένα κάστρο, ακριβώς αυτό το στυλ. Εδώ, μέσα, θα ήθελα πάρα πολύ να ήξερα ποια ήταν η χρησιμότητα αυτού εδώ. Γιατί αυτά είναι και διαστραμμένα εκείνη την εποχή. Μπορεί να βάζανε ανθρώπους μέσα, να τους κάνανε κάτι, τα ασθενιστήρια. Γι' αυτό θα ήθελα να ξέρω. Κάτι διαστραμμένο. Σίγουρα όλα τα κάστρα έχουν κάτι διαστραμμένο από βασανιστήρια, φυλακές εκεί στα υπόγεια. Όλα τα κάστρα αυτής της εποχής είχαν κάτι το τρελό. Οπ! Έχουμε σκάλα. Αντενσάω γιατί μπορεί να πέσεις. Και βγήκα εδώ ακριβώς. Βγήκα εδώ βάζεις το όπλα σου και ρίχνεις. Το σήμα κατατεθέν του κάστρου είναι αυτό. Του κάθε κάστρου. Και στην άμμο που φτιάχνουμε καστράκια, το κάνουμε έτσι. Εδώ ξέρετε τι είναι. Εδώ βάζανε ένα τουφέκι και ρίχνανε από εδώ και δεν μπορούσαν να τους χτυπήσουν γιατί ήταν πολύ λεπτό για την σφαίρα. Πολύ έξω. Πάρα πολύ έξω. Εδώ μπαίνανε τα κανόνια λογικά. Υποθέτω, δεν ξέρω. Νομίζω ότι το έχω ψάξει.
Οπ. Και εδώ, ναι, εδώ είναι το γνωστό, οι δύο θέσεις. Εδώ καθόντουσαν δύο υπότες, ο ένας απέναντι στον άλλον και φυλάγανε. Φυλάγανε τώρα οι υπότες εδώ, κοιτάγανε να δουν αν έρχεται κανείς, ο εχθρός. Και αρχίσανε το μπλα μπλα. Και έχετε τις ταινίες που αυτοί που θέλουν να μπουν ύπουλοι μπαίνουν από κάτω, τους βλέπουν αυτούς ότι δεν είναι συγκεντρωμένοι και τους πνίγουν από πίσω. Κάπως έτσι ήταν αυτό εδώ, αυτό φταίει. Οι δύο διπλές θέσεις. Έτσι ρίχναν τα κάστρα. Αλλά όντως μου φαίνεται περίεργο. Άρα είναι το κινητό εδώ, ίσως φύγει, ίσως πέσει από κάτω. Εδώ. Αν δεν πέσει, μια χαρά. Ωραία. Μου κάνει πολύ εντύπωση όταν μπαίνω σε τέτοιους χώρους που το μυαλό μου εμένα πάει να βιώσει αυτό που βίωναν εκείνοι όταν ζούσαν εδώ. Και να ζήσω πώς θα ήταν στην εποχή εκείνη αυτό, με τα άλογα, με τις λειτουργίες που είχαν, με τις στολές, με τα ό,τι φοράγανε τέλος πάντων. Και είναι πολύ περίεργο να ζει σε μια τόσο διαφορετική εποχή. Φανταστείτε να εφευρεθεί επιτέλους η μηχανή του χρόνου και να μπορούμε να πηγαίνουμε πίσω. Δηλαδή θα είναι τρομερό. Αυτό θα είναι πολιτισμικό σοκ πραγματικά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Νομίζω γύρισα ένα μεγάλο κομμάτι του κάστρου. Εδώ. Εδώ. Καλά, τότε δεν είχαν κάτι. Αυτό είναι καινούριο κάγκελο. Φαντάζομαι δεν είχαν τότε κάγκελα. Εδώ παίρναγες και ήσουνα χάος κάτω. 4-5 υπότες χανόντουσαν έτσι το χρόνο. Χωρίς λόγο. Πέφτανε από κάτω. Okay, τι κάνουμε τώρα. Τι έχουμε next. Next. Μάλλον πρέπει να πάμε να προσκεφθούμε το Jesus.